Επίσημη πρώτη σήμερα για το παζάρι των Ιωαννίνων που και τυπικά ξεκινά τη λειτουργία του στην παραλίμνια περιοχή μετά την απόφαση για τη μετάθεση της ημέρας έναρξης της εμποροπανήγυρης λόγω των καθυστερήσεων στις εργασίες κατασκευής των περιπτέρων. Η κίνηση από τους γενιώτες καταναλωτές αλλά και τους επισκέπτες της πόλης ήταν αισθητή από τις προηγούμενες ημέρες, καθώς οι πρώτοι έμποροι είχαν εγκατασταθεί στους χώρους της εμποροπανήγυρης από την περασμένη εβδομάδα. Κατά μήκος της ακτής Μιαούλη έχουν κατασκευαστεί πάνω από 800 περίπτερα που μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενούν εμπόρους από ολόκληρη τη χώρα, δίνοντας τη δυνατότητα για αγορές στο καταναλωτικό κοινό της περιοχής. Την ίδια στιγμή όμως η Γηνή Χθείος τηρεί η Δημοτική Αρχή που δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για το ζήτημα της καταβολής του χρηματικού ποσού στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου, χρήματα που αφορούν τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης στην παραλίμνια περιοχή. Ανάλογη στάση τηρεί η Δημοτική Αρχή και για το αίτημα της χρηματικής υπηρεσίας του Δημοσίου που ζητά είτε την ακύρωση της εμποροπανήγυρης που πραγματοποιείται σε χώρο που της ανήκει χωρίς οι διοργανωτές ή ο Δήμος Ιωαννιτών να έχουν λάβει την απαιτούμενη άδεια είτε την κατάθεση του ποσού της δημοπράτησης που ξεπερνά τις 790.000 ευρώ.